Ο Νίκος Τσιακούλας ήταν η έκπληξη των τριεθνών αγώνων Στίβου που έγιναν στην Αθήνα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Εκεί που όλοι περίμεναν τον Χρήστο Παπαχρήστο να ακολουθήσει τον Ιουγκοσλάβο τον Σδράβκοβιτς στα 1500 μέτρα, ήταν ο Τσιάκουλας αυτός που φάνηκε και τερμάτισε δεύτερος με επίδοση μάλιστα 3.42.60 που είναι νέο ατομικό του ρεκόρ. Ας δούμε τι λέει ο Νίκος Τσιάκουλας στο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο. Νίκο, πώς ξεκίνησε τον αθλητικό? Να σας πω. Καταρχήν ξεκίνησα το 77-76. Ξεκίνησα από περίεργη την πατέρα μου, βρίσκεται από τα αθλητή και μέσα με σιγά σιγά σε έναν αγώνα να τρέξουν. Τράβα, τρέχει μια σχολή. Έτσι ξεκίνησα, έτσι σιγά σιγά. Και μια κοπέλα που έτρεξε τότε έκανε από τα χίτρα η Δημητροπούλου. Και μας οφείλει έτσι μου κίνησε την περίεργη. Πάμε να τρέξουν και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά. Εσύ τώρα είσαι πολύ καλό στα 1500 μέτρα. Όμως είχες αρχίσει ανάποδα τον αθλητισμό, όχι από χαμηλά προς τα πάνω, αλλά από μεγάλες αποστάσεις προς τα κάτω, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είχα αρχίσει. Κοίταξα, γιατί μέχρι το 79 έκανα και 800 και 1500 μετά, πήγα φαντάρος, έχω κάνει 5 μαραθώνια και τέτοια. Και τώρα ξαναγύρισα, διότι είχα ένα πρόβλημα. Πήραζε μερικές φορές το σιχότινο, το σιχότινο ή το παχέντρο και σε μεγάλες αποστάσεις. Μερικές φορές έτσι, γύρισα την ανάποδη του Μπονάθο να κάνω 800-1500. Το μαραθώνιο τι έχεις κάνει? Είχα έρθει μια φορά 11ο Παναγενήτη, 2.54 χρόνια. Στα 1500 πόσο βλέπεις ότι θα κάνει? Εντάξει, θέλετε άμα θα μην πεις μια γρήγορη κούρση, θα κάνω κάτω από 3.40. Μπορεί και πανέμεινο ρεκόρ. Θέλω γρήγορη κούρση. Πού μένεις εσύ, πού γυμνάζεις? Εγώ γυμνάζομαι στην Τρίπολη, αλλά δεν μένω μέσα. Μένω έξω 15 χιλιόμετρα από ένα χωριό. Ρίζεις. Τι Ρίζεις. Δουλεύεις, τι κάνεις? Κοιτάξτε, έχουμε πιστάσει σε στάδιο, δουλεύω. Στάδιο της πόλης. Και τώρα με έχουν απαλλάξει από την δουλειά, αλλά τα περισσότερα πρωινά μετά πηγαίνω και δουλεύω στα χωράφια. Στα χωράφια τι κάνεις? Έχουμε κτήματα, έχουμε βιχνές, κερασίες, πατάτες, αυτά ό,τι είναι, ποτίζουμε τα πάντα. Ο αθλητισμός δεν μπορεί να σε τραβήξει από τα χωράφια, να σε φέρει στην Αθήνα να γυμναστείς εδώ? Δεν θέλω να έρθω Αθήνα. Καλύτερα στην Τρίπολη. Καλύτερα στην Τρίπολη. Ας δούμε τώρα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και θεαματικό ρεπορτάζ που έκανε ο Δόξης Βαλιούλης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άλεξ Φωτισμού. Και τώρα μοτοσικλέτα και Grand Prix της Ριέκα. Περιγράφει ο Αντώνης Πόλιας.